ίδρυση και λειτουργία ενιαίας αρχής πληρωμής αναδήμου. Δεν λέω αυτό που είδα ως μια παλιά πρόταση να πληρώνεται από το κράτος, διότι υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτονομία και ενδεχομένως αυτό να έχει συνταγματικά προβλήματα. Αλλά μέσα στις ανατρεπτικές προτάσεις πρέπει να δούμε είναι τη λειτουργία ενιαίας αρχής πληρωμής για να μπορούμε έτσι να κάνουμε και οικονομία κλίμακος και να υπάρχει ταχύτατη αποτύπωση των αναγκών, εξυπηρέτηση κτλ. Στήριξη των δημάρχων με οποιοδήποτε τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο. Όλοι τώρα βέβαια πληρώνουμε το τίμημα και καταλαβαίνω την αδικία η οποία έχει γίνει, αλλά να δούμε και το θέμα του ασυμβιβάστου και άλλων θεμάτων που μπορούν να διευκολύνουν μία σειρά από ευχέρειες του Δημάρχου να στέκεται όρθιος και αξιοπρεπής στο θεσμικό του ρόλο και να μην είναι ο παράκριτος. Αυτό το πιστεύουμε και θέλουμε πραγματικά να συμβάλλουμε με πολιτικές που και εσείς θα μας υποδείξετε. Φορολογική αποκέντρωση. Μία πολιτική που πρέπει να την διεκδικήσουμε από το Υπουργείο Οικονομικών για να μπορέσει πραγματικά ο Δήμος να στέκεται στα πόδια του, αφού όμως προηγουμένως έχει χτίσει την διοίκηση εκείνη που θα του επιτρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, παρακαλώ οι κύριοι συνάδελφοι λίγο ησυχία και ιδιαίτερα πίσω, αυτοί που είναι όρθιοι. Τι εννοείται με την έννοια αρχή πληρωμών αναδήμων? Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Είναι μία εφαρμογή η οποία γίνεται σε ευρωπαϊκούς δήμους και νομίζω ότι είναι στα χέρια του Δήμου η ευκαιρία να οργανώσει κάτι τέτοιο για να μπορεί να έχει αποτυπωμένο το σύνολο των υπαλλήλων του, να είναι δεσμευμένα τα χρήματα που αυστηρώς αφορούν τη μισθοδοσία του μέσα από τους ΚΑΠ, ώστε να μην έχουμε κάθε φορά την αγωνία εάν θα βρούμε τα λεφτά για τις μισθοδοσίες ή αν δεν τα βρούμε. Να είναι κατοχυρωμένα, μετρήσιμα, συγκεκριμένα κονδύλια και να μην παίρνουμε κάθε φορά σε αυτό. Ό,τι έρχεται, αλλά αυτό να το διαχειρίζεται ο Δήμος.